μια ερώτηση δική μου που ίσως βοηθήσει τη σκέψη του. Είναι οι αρχόντας της διαφοροποίησης που προκύπτουν στις δύο αγωγές. Ποια θα βάζαμε σε προτεραιότητα ως προς την τελική προκύπτουσα διαφορά στο αποτέλεσμα, την φαρμακοποιητική, τον τρόπο δράσης, πού θα σταθμίσεις ιεραρχικά. Νομίζω, θεωρώ ότι έχει να κάνει σαφώς και με τον τρόπο δράσης, ότι μπλοκάρει λίγο στο κρασοκένεση το τενόσμα και φαίνεται ότι η κατανομή έχει πολύ μεγάλη σημασία, ιδιαίτερα για το περιφερειακό σκέλος. Δηλαδή, τα τελευταία δεδομένα για το cortical porosity δείχνουν ότι μάλλον η ικανότητά του να φέρεται μέσα στην νηματική κυκλοφορία δίνει αυτό το πλεονέκτημα. Αλλά βέβαια δεν έχουμε τα αρχαία. Έχουμε κάτι νεότερο σχετικά με τα άτυπα υποτροχαντήρια κατάγματα που είδαμε ότι τα βλέπουμε και σε αυτό το φάρμακο. Ναι, κάτι νεότερο δεν υπάρχει. Έχουν περιγραφεί κάποια περιστατικά. Εδώ θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο που αφορά κυρίως και για τα διπροσωμικά που εκεί έχουμε τα άτυπα κατάγματα και για το δημόσιο. Τα άτυπα κατάγματα του μυρίου είναι σπάνια. Αυτό δηλαδή θα πρέπει να το έχουν στο νου μας. Το λέω γιατί τα τελευταία χρόνια, μετά ειδικά την εμφάνιση αυτών των ανεπιθύμητων ρήπων, είτε ίσως των εκδόσεων συνάδελφων, υπάρχει μια τάση, και το βλέπουμε αυτό από τους ασθενείς, να συζητάμε κυρίως για την ασφάλεια και λιγότερο για την αποτελεσματικότητα. Είναι πάρα πολλοί ασθενείς που μένουν χωρίς καμία θεραπευτική παρέμβαση, φοβούμε την σπανιότατη ανεπιθύμητη ενέργεια και ουσιαστικά βλέπουμε κατάγματα μπροστά. Και επίσης ότι όταν έχουμε μπροστά μας έναν ασθενή, ιδιαίτερα αν είναι και σχετικά νέος στην ηλικία, θα πρέπει να σχεδιάζουμε τη θεραπεία μας. Και οι δύο κατηγορίες είναι απαραίτητες. Σίγουρα χρειαζόμαστε και άλλες κατηγορίες. Και κάθε μέρα ανακύπτουν, αν θέλετε, και όλο περισσότερο δυσυπήρητα. Ωραία. Επειδή θα έχουμε αρκετό χρόνο ακόμα στη. Νομίζω ότι οι τεκμηρίες που έκανε ο κύριος Τουρνής απέδωσε γιατί το αποτέλεσμα το άλλαξε. Και πάμε στην επόμενη ερώτηση που έχει να κάνει. Η συνύπαρξη των παρακάτω παθολογικών καταστάσεων σε συνύπαρξη μπορεί το τενόσμα να χορηγηθεί για τη θεραπεία της μετεμετωπαυσιακής οστεοπόρωσης. Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, σακαρώδης διαβήτης τύπου 2, καρκίνος μαστού υποαγωγή με αναστολή σαρκοδράσης σε όλες τις παραπάνω σε καμία από τις παραπάνω. Συχνά υποεκτιμάται, ειδικά
ουσιαστικά βασιζόμαστε μόνο σε μια τιμή κρεατινίνης και ο Έλλιος που έχει επισημάνει αυτό, αυτό το θέμα είναι ότι μπορεί να προκληθεί σημαντική υπασπιστημία καθώς είναι ένας ισχυρός εκπαιδευτικός παράγοντας. Βλέπουμε εδώ τα επίπεδα του ασπιστίου όταν έχουμε σοβαρό βαθμό έκπτωση ανθρωπικής λειτουργίας και χορηγηθεί τενόσωμα. Επομένως, σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να εξασφαλίσουμε επαρκή δόση του ασπιστίου και βιταμίνης D σε αυτούς τους ασθενείς που έχουν έτσι και αυτό έχουν ήδη έκπτωση λειτουργίας. Κάτι που άλλωστε πρέπει να κάνουμε σε κάθε ασθενή που χορηγούμε οποιαδήποτε θεραπεία για την οστεοπόρωση. Τώρα, αναφορικά με την αποτελεσματικότητα, υπάρχει εδώ μια ανάλυση post-hoc με όλες τις επιφυλάξεις όπου δείχνει ότι η μέτρη άξιση οστικής πυκνότητας ανεξάρτητα από το στάδιο της χρόνιας αφρικής νόσου παραμένει περίπου ίδια, τόσο στην οστική μοίρα όσο και στη σπονδυλική στήλη, ενώ μειώνει το κίνδυνος και των σπονδυλικών και των μη σπονδυλικών καταγραμμάτων ανεξάρτητα από, από την νεφρική λειτουργία, αυτό είναι από την μελέτη του πασιφικού τενόσου. Τώρα, αναφορικά με τον σακαρό διαβήτη τύπου 2. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια πολύ μεγάλη συγκλήμηση με την ομάδα του Παξέντη, όπου θέτει το θέμα ότι μπορεί να αποσυγκρωμένη που να έχει κάποια κλινική, αν θέλετε, σημαντική δράση πάνω στο πίνακα του παγκράτους και το οποίο να σχετίζεται είτε με την έκρηξη της ισουλίνης ή άλλα δεδομένα κατά πόσο μπορεί να βελτιώνει τη δράση της ισουλίνης του περιφερειακού σύστημα. Οφείλουμε να πούμε ότι κάτι τέτοιο δεν έχει τεκμηριωθεί τουλάχιστον στην κλινική πράξη, αλλά η σκέψη, ο προβληματισμός γύρω από τη χρήση, αν θέλετε, γενικά των καταπονικών παραγόντων της σακαρού διαβήτη του 2, έχει να κάνει με το καθώς βιώνει στο ρυθμό της αστικής ανακατασκευής, μειώνεται τα επίπεδα της οστοκαρσίνης και άρα και της υποκαρποξυλωμένης, με συνέπεια να μην έχεις αυτή τη δράση που θα περίμενες από την υποκαρποξυλωμένη οστοκαρσίνη προς τα πίτα και τα του παγκρέατος. Εδώ υπάρχει μια απάντηση σε αυτό, η οποία έχει να κάνει όχι μόνο με το τενόσμα που εδώ είναι από τη Freedom, είναι τόσο από το Horizon με το ζωολογικό όσο και από τη Free που είναι για την Αλιονάτη και εδώ έχει να κάνει με τα επίπεδα σε κάποια αιστεία, κατά πόσο αυτά επηρεάζονται με τη χορήγηση των τριών αυτών φαρμάκων, όπου φαίνεται να μην επηρεάζονται καθόλου, δεν έχουν επομένως καμία αλλαγή στα επίπεδα γλυκόζης της αιστείας, δεν επηρεάζονται και γλυκός έλεγχος, οπότε μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι ενδεικτικό ότι δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα σε ασθενή με σακαρώδη διαβήτη αναφορικά με τον γλυκαιμικό έλεγχο. Ούτε βέβαια έχει προκύψει μέχρι σήμερα κάποιο θέμα κατά πόσο στην ομάδα των ασθενών με σακαρώδη διαβήτη παραμένουν αποτελεσματικά. Δεν έχει τεθεί ποτέ το θέμα και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να τεθεί. Τώρα, αναφορικά με τις γυναίκες που λαμβάνουν που έχουν μη μεταστατική νόση των οστών με καρκίνο μάσκο και ξεκινούν αναστολή της αρωματάσης. Υπάρχει μια παλιότερη μελέτη, η οποία είναι το 2008, η οποία έχει καταληκτικό σημείο την οστική πυκνότητα, είναι ένα αντιπλασίβο, η οποία δείχνει ότι η χορήγηση τενός από σε γυναίκες οι οποίες ξεκινούν αναστολή της αρωματάσης ή ακόμη και έχουν ξεκινήσει, δηλαδή με τουλάχιστον 6 μήνες υποαγωγή με αναστολή της αρωματάσης, βελτιώνει σημαντικά την οστική πυκνότητα σε όλες τις θέσεις, εδώ είναι στην οστική μοίρα, στο συνολικό ισχύο, στον αρχαίο του μυρίου και στο αντιπράχιο, σε αντίθεση με την ομάδα που πήρε πλασίπο, όπου βλέπουμε μια σημαντική μείωση. Και εδώ υπάρχουν πρόσφατες οδηγίες, οι οποίες είναι το 2012 και ένα τελευταίο review που είναι για το cancer, λέει, που μπορεί να λόγω το 2013, που ουσιαστικά αποτέχεται αυτές τις οδηγίες, είναι ότι οι γυναίκες οι οποίες ξεκινούν θεραπεία με ανασωπή αρωματάσεις για καρκίνο του μαστού, πέρα από το θέμα της διακοπής του καπνίσματος, τη λήψη βιταμίνης D και ασβεστίου, τότε θα πρέπει να κοιμούνται με όλα αυτά και αν είναι πρόεδρο παυσιακής με χαμηλίωση και πυκνότητα μικρότερα από μείον 1, με ένα σπονδυλικό κάταγμα ή πρόσφατο ή παρουσία κατάγματος χαμηλής βίας, θα πρέπει να παίρνουν θεραπεία με αντικαταβολικούς παράγοντες, είτε είναι ζωμιχρονικό, είτε είναι αντισώματος αντισωματικό, είτε δενόσωμα, ενώ σε μέτρη με παυσιακές γυναίκες με μικρότερα από μείον 2,5 εμβάλλουν και παράγοντες κινδύνου και υψηλό φράξ, πρέπει να παίρνουν θεραπεία, ενώ σε μεγαλύτερες ηλικίες, μόνο ηλικία με 75 ετών και λήψη αναστολή αρωματάσεις από την ένδειξη για αντιμετώπιση με αντικαταβολικό παράγοντα οποιοδήποτε από τα τρία εσείς λέει. Και τελείωσα αυτό, να πούμε την... Συγγνώμη στους αγρόνια, γιατί τελικά είναι ασφαλιστή ο εκεί. Ο διαβήτης δεν επηρεάζει την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου και το φάρμακο δεν επηρεάζει το διαβήτη ως προσωπική οτότητα. Τα δεδομένα, τουλάχιστον από όσο προηγούμενο για το αν έχει λυθεί η υποκατηγορία του διαβήτη αναφορικά με την αποτελεσματικότητα, δεν μου
καμία μεταφέρεια, αλλά μέσα στην συνεδρία αυτή δείχνει ότι δεν επηρεάζει το χημικό έργο. Επομένω, είναι σημαντικό. Για τώρα, α πούμε, για παράδειγμα, να δούμε στατίνε σε σαν διαδικασία. Στατίνε σαν συμφωνούμε ίσως και η απάντηση είναι ότι σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το να λέω χρόνο είναι επειδή ανεπάρκεια εννοούμε μέχρι στα 2-3, έτσι να είναι ξεκάθαρο αυτό. Και με προσοχή πάντοτε, όχι μόνο για το νόσο, αλλά έχω επαρκή πρόσωψη ασβεστίου και τα μέσα. Αυτά είναι που απαιτούν για περίπτωση στην θεραπεία. Πάντω, θα λέω γενικότερα υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια χορηγώντα το νόσο σε περιπτώσει όπου η νοσική ανεπάρκεια δεν είναι τόσο ξεκάθαρη, δεν ξέρω και σε ποιο στάδιο βρίσκεται. Έναντι ενός λιθοσφωνικού που εκεί έχουμε δεδομένα πλέον αυτό. Αυτό ισχύει για τα νοφλέπια λιθοσφωνικά ότι υπάρχει θέμα. Σε οριακές στιγμές, δηλαδή ασθενείς ότι είναι 3-4, εκεί υπάρχει θέμα. Αναπτυκτικά με την αποτελεσματικότητα και έναν γονάτι και η ζευγονάτι έχουν δείξει ότι έχουν αποτελεσματικότητα ανεξάρτητα από το βαθμό έκπτωσης. Αλλά από την πλευρά safety σίγουρα